Μέσα σε θερμοκήπια, κλειδωμένα με λουκέτα και αλυσίδες, ετοίμαζαν τη σοδιά μαμούθ που έριχναν σταδιακά στην αγορά οι αποκαλούμενοι βαρόνοι της Μεσαράς που έπεσαν στα χέρια αστυνομικών του τμήματος Φεστού μετά από μήνες επίμονης παρακολούθησης. Πρόκειται για ένα 52χρονο που συνελήφθη μαζί με τον Πακιστανό φύλακα των θερμοκηπίων και τον 46χρονο αδελφό του, ο οποίος καταζητείται καθώς φαίνεται να αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών στο χωριό και έσπευσε να ενημερώσει τηλεφωνικά και τον Πακιστανό για να φύγει. Οι δράστες περίμεναν συνολικά κέρδη που άγγιζαν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και δεν ήταν όπως φαίνεται τα μόνα χρήματα που έχουν αποκομίσει, καθώς ο ένας από τα αδέλφια που θεωρείται και ο εγκέφαλος του κυκλώματος, αν και δηλώνει ότι καλλιεργεί φασόλες και κολοκύθια, διατηρεί βίλα VIP με θέατρο Λιβικό. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί χαρακτηρίζεται ασύλληπτη τόσο μέσα στα θερμοκήπια όσο και την υπερπολυτελή βίλα με πισίνα. Η βιομηχανία παραγωγής χασίς που άνθιζε κρυμμένη μέσα στα θερμοκήπια αποκαλύφθηκε στη διάρκεια μιας γιγαντιαίας επιχείρησης του τμήματος Φεστού που κράτησε πάνω από 24 ώρες. Ξεκίνησε όταν έγινε αντιληπτή έντονη κινητικότητα, με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι πρόκειται να φυγαδεύσουν τις μεγάλες ποσότητες χασίς που είχαν ήδη αποξηράνει. Τα δύο αδέλφια και ο Πακιστανός καλλιεργούσαν χασίς μέσα στο καταχύμωνο και το πουλούσαν μετά τον Ιανουάριο για να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή τιμή, όταν οι υπόλοιπες εγχώριες παρτίδες είχαν εξαντληθεί. Αυτό εκτιμούν οι αστυνομικοί που δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν έσπασαν τα λουκέτα και μπήκαν στα θερμοκήπια για να κατασχέσουν 57 κιλά χασίς και πάνω από 700 δεντρίλια. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν δώσει μάχη για να κινητοποιήσουν τον Πακιστανό που επιχείρησε να διαφύγει, έχοντας όμως στη τσέπη του τα κλειδιά για το λουκέτο. Γι' αυτό και παρότι αρνήθηκε αρχικά ότι ήταν στο θερμοκήπιο, ομολόγησε ότι ο 46χρονος που καταζητείται τον προσέλαβε αρχικά για να ποτίζει τις κολοκυθιές και αφού φύτεψε τα δενδρίλια, τα φρόντιζε και αυτά όπως και τα κολοκύθια. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε δίωξη για καλλιέργεια ναρκωτικών από κοινού, υπό τη μορφή της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης εξαιτίας του μεγάλου προσδοκόμενου ωφέλους. Εκτός από όπλα, οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει και πάνω από 27.000 ευρώ σε μετρητά.